λάθος χειρισμούς και παραλήψεις τόσο από τις αστυνομικές αρχές όσο και από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, εντοπίζει Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπο Μιχαηλίδου σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δύο ανηλικών κοριτσιών από τον πατέρα της μίας και λοχεία της αστυνομίας. Ο ανθρώπινος νους δεν χωράει όσα ακολούθησαν των καταγγελιών και καταγράφονται στο πόρισμα το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Πολίτης. Σε ό,τι αφορά την κόρη του θήτη, το κοριτσάκι διαπιστώθηκε ότι είχε κατ' επανάληψη κακοποιηθεί όταν ήταν 8 χρονών. Κάποιοι έκαναν τότε τα πάντα για να κουκουλώσουν την υπόθεση. Παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι σήμερα το πως βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο το παιδί, το οποίο εξακολουθεί να ζει στο οικογενειακό του πλαίσιο. Ο φαύλος κύκλος ξεκίνησε όταν γιατροί σε νοσοκομείο εντόπισαν ενδείξεις βιασμού. Τότε δεν είχε γίνει ιατροδικαστική έκθεση λόγω άρνησης της οικογένειας. Η κοινωνική λειτουργός που χειρίστηκε την υπόθεση πήγε στην αστυνομία για να προβεί σε καταγγελία. Ο αστυνομικός τη ρώτησε ποια η διαφορά από το να δώσει γραπτή κατάθεση και να τη βάλει στο σιρτάρι του γραφείου του από το να κάνει ο ίδιος μια γραπτή αναφορά. Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε μήνες μετά, κατέδειξε παλαιά ρήξη παρθενικού ημένα. Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας υπέβαλαν έτοιμα στον τότε Γενικό Εισαγγελέα για λήψη γονικών δικαιωμάτων για να λάβουν την απάντηση πως δεν μπορούσε να γίνει κάτι, αφού ο ανακριτικός φάκελος δεν περιείχε το κατάλληλο μαρτυρικό υλικό για καταχώρηση ποινικής δίωξης. Η Επίτροπος εισηγείται προς τις διοκτικές αρχές να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, επανεξετάζοντας την υπόθεση, και εισηγείται πειθαρχική και ποινική δίωξη του ιατροδικαστή, που είχε αρνηθεί να εξετάσει την ανήλικη.